Λοιπόν, έχουμε Χάρη Βασιλιάδη. Yes, είμαι ενθουσιασμένη. Κάντε ενθουσιασμένη, επειδή έχω διαβάσει και τις σημειώσεις που έχει ετοιμάσει ο Χάρης για το σημερινό μας βίντεο. Χάρη μου, χαίρετε. Πού σε βρίσκουμε σήμερα, Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021. Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021. Είμαι στο Λουξεμβούργο, όπως πάντα. Ηλιόλουστο σήμερα το Λουξεμβούργο, όμορφο, ακόμα καλό καιρό. Μπράβο. Γιατί από τον ερχόμενο μήνα γκρίζος ουρανός, βροχές, Δεκέμβρη χιόνια, μέχρι τον Μάρτη. Αλλά είχαμε καλό καλοκαίρι, είμαι καλά. Και επίσης χαίρομαι και εγώ που είμαι μαζί σας και χαίρομαι που είμαι μαζί με τους θεατές και θεάτριες. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια θεματάρα. Το έχει ονομάσει ο Χάρης Φλερτ, το σκαλοπάτι του έρωτα. Αφορμή για να κάνουμε αυτό το βίντεο ήταν ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο που λέει «Διεκδικούμε ένα άνδρα μέσω φλερτ όταν δεν έχουμε δείγμα ενδιαφέροντος από την πλευρά του, από την αρχή της γνωριμίας μας». Μέσα στην παρένθεση λέει «Φίλοι, ξέρουμε ότι είναι διαθέσιμος. Ένα διαφωτιστικό θεωρητικό βλόκαρ είναι εύκολο, Θέκλα μου». Και λέει στην υποσημείωση «Διάβασε το πρώτο βήμα στο βιβλίο μου, το βιβλίο μου έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος που κυκλοφορεί στις εκδόσεις Ψυχογιός». Στο οποίο λέω ότι είναι καλή ιδέα να το πούμε, δεν ενδιαφερόμαστε και λέει μπορούμε να το δείξουμε χωρίς να το πούμε. Και εγώ σκέφτηκα ότι το καταλληλότερο πρόσωπο για να κάνουμε μαζί αυτό το θεωρητικό vlog δεν είναι άλλο από το Χάρη μας. Λοιπόν, ξεκίνα Χάρη, δικό σου. Λοιπόν, καταρχήν δεν θα απαντήσουμε ναι ή όχι στην φίλη, αλλά θα δώσουμε κάποια εργαλεία για να αποφασίσει η ίδια τι θα κάνει ή όχι, να μην την πάρουμε στο λαιμό μας. Έτσι, πολύ σύντομα να πω τι θα συζητήσουμε σήμερα. Θα συζητήσουμε για το φλερτ, τους 6 κύριους λόγους που φλερτάρουν οι άνθρωποι, 7 τρόποι που φλερτάρουν οι άντρες, πώς ξέρεις ότι κάποιος ενδιαφέρεται για σένα. Σε έναν τέλειον κόσμο που είναι όλα ξεκάθαρα, όλοι εκφράζουν ξεκάθαρα τι θέλουν, δεν θέλουν, αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Πότε το φλερτ είναι βλαβερόν, η ματέωση, γιατί θέλουμε αυτούς που δεν μας θέλουν, ο φως της απόρριψης, το φλερτ, γιατί είναι καλό για την ψυχική μας υγεία. Θα δώσουμε και ένα πατολόγιο, το οποίο δείχνει πόσο καλός καλή είναι στο φλερτ. Θα μιλήσουμε έτσι για τη λεπτή γραμμή μεταξύ φλερτ και φιλικότητας στο χώρο εργασίας, το διαδικτυακό φλερτ, κάτι πολύ καινούριο, και επίσης στο τέλος θα πούμε για μύθους και αλήθειες σχετικά με το φλερτ. Μείνετε εδώ μαζί μας, γιατί σας διαβεβαιώ ότι είναι εξαιρετικό το υλικό που έχει ετοιμάσει ο Χάρης μας. Λοιπόν, τι μπορεί να μας πει η κοινωνική επιστήμη για το φλερτ? Μάλιστα. Οι ανθρωπολόγοι έχουν κάνει έρευνες, το οποίο δείχνουν ότι το φλερτ βρίσκεται παντού, σε όλο τον κόσμο, σε διάφορους πολιτισμούς και κοινωνίες. Βασικά είναι ένα βασικό ένστικτο, είναι ένα μέρος της ανθρώπινης φύσης και ορισμένοι εξελιχτικοί ψυχολόγοι λένε ότι το φλερτ μπορεί να είναι ακόμη και το θεμέλιο του πολιτισμού, όπως το ξέρουμε. Επίσης έχουν πει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, δηλαδή η νοημοσύνη, η γλώσσα μας, όλα όσα μας κάνουν διαφορετικούς από τα ζώα, είναι το ισοδύναμο της ουράς του παγωνιού, έναν εργαλείο ερωτοτροπίας που εξελίχθηκε για να προσελκύει και να δει ερωτικούς και σεξουαλικούς συντρόφους. Και κάποιος ανθρωπολόγος είπε ότι έχουμε πετύχει από την τέχνη ως την επιστήμη των πυράφλων μπορεί να είναι απλώς μια παρενέργεια της ουσιαστικής ικανότητας γοητείας. Μάλιστα. Ποιοι είναι οι 6 κύριοι λόγοι που φλερτάρουν οι άνθρωποι? Λοιπόν, πρώτος λόγος είναι το σεξ. Πέτω ρε Χάρη, ότι ο πρώτος λόγος του φλερτ είναι το σεξ. Πέτω επιτέλους, γιατί τα έχουμε κάνει όλα. Εντάξει, δεν είναι με τη σειρά που θα τα πω, απλά το ένα. Είναι το σεξ. Οι άνθρωποι έχουμε σεξουαλικές ανάγκες και ερωτικές ανάγκες και συναισθηματικές και πρακτικές και διανοητικές. Άρα κάποιοι κάνουν σεξ. Ούτε δεν είναι λάθος. Ο πρώτος λόγος που φλερτάρουν οι άνθρωποι είναι το σεξ. Ο δεύτερος λόγος. Ένας από Έβαλες τον πρώτο, εγώ θα το λέω πρώτο Χάρη, μην κοφτεί. Εντάξει, όχι. Εξαρτάται από τον άνθρωπο. Δεν είμαστε σε μνότυφο κανάλι εδώ πέρα. Καθόλου, λοιπόν, καθόλου. Ο δεύτερος λόγος είναι το φλερτος άθλημα. Πες μας λίγο για τούτο. Το φλερτος... Εδώ,
Εδώ μιλούμε για players, players, παίχτες, οι οποίοι μπορεί να φλερτάρουν όπως παίζουν τένις ή ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, κάποιον άθλημα, το κάνουν έτσι απλώς για να διασκεδάσουν. Μπορεί καν να μην θέλουν, να μην έχουν κάποιο αποτέλεσμα, κάποιο στόχο, ξέρω εγώ, για σεξ, για σχέση κλπ. Κλπ. Το κάνουν έτσι για διασκέδαση, fun. Τρίτος λόγος είναι η εξερεύνηση. Μάλιστα, εξερεύνηση εδώ είναι για το φλερτ, για να διερευνηθεί μια διερεύνηση μιας μελλοντικής σχέσης. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να αξιολογήσει, να δει αν μπορεί να έχει σχέση με αυτόν τον πρόσωπο με τον οποίο φλερτάρει. Μάλιστα, και ένα τέταρτος λόγος της σειράς, όπως τον έχεις γράψει, είναι η σχέση. Οι άνθρωποι φλερτάρουν για να κάνουν σχέσεις. Επειδή θέλουν να κάνουν σχέση. Η εξερεύνηση είναι όταν φλερτάρω για να δω αν υπάρχει περίπτωση να γίνει σχέση, ενώ ο σκοπός της σχέσης είναι ξέρω ότι θέλω σχέση με αυτόν τον πρόσωπο και φλερτάρω ώστε να τα καταφέρω να κάνω σχέση με αυτόν τον πρόσωπο. Ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον είναι ο επόμενος λόγος που είναι εκτίμηση. Φλερτάρουμε για να ανεβεί αυτοεκτίμηση μας. Mm-hmm. Και ο τελευταίος είναι το κέρδος. Το φλερτ χρησιμοποιείται, λέει, για ίδιον όφελος. Φλερτάρω για να γίνουν οι δουλειές μου δηλαδή. Ακριβώς. Ή να πάρω λεφτά. Ή να πάρω λεφτά, ή να πάρω μια θέση, ή κάποιον όφελος, συνήθως οικονομικών, ή ξέρω εγώ, να έχω σχέση με κάποιον ή κάποιον ο οποίος έχει κάποια θέση. Υπάρχουν διάφοροι. Εδώ μιλούμε για όφελος, δηλαδή για ιδιωτελή, σωστά, ιδιωτελή. Ναι, ιδιωτελή κίνητρα πίσω από το φλερτ. Άρα, Χάρη μου, εδώ μας ξεκαθαρίζεις να καταλάβουμε ότι ο κάθε άνθρωπος που φλερτάρει μπορεί να το κάνει για διαφορετικούς λόγους και με διαφορετικά κίνητρα. Και δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς φλερτάρουμε για να κάνουμε σχέση, είναι ότι και ο άλλος φλερτάρει για να κάνει σχέση. Ή ότι εμείς φλερτάρουμε για να διερευνήσουμε αν υπάρχει πιθανότητα να γίνει σχέση, ότι και ο άλλος έχει τόσο ανοιχτό τον ορίζοντα. Μπορεί να φλερτάρει για να νιώσει καλύτερα. Μπορεί να φλερτάρει για να ανέβει αυτοεκτίμηση του. Μπορεί να φλερτάρει για να κερδίσει κάτι από εμάς. Εδώ μου άρεσε το επόμενο που λες, οι 7 τρόποι που φλερτάρουν οι άνδρες, και λες στην παρένθεση σίγουρα υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με τα πιο κλασικά στυλ ανδρών που σίγουρα θα έχεις γνωρίσει. Εμένα μου αρέσει η πρώτη κατηγορία. Έρχεται mm-hmm. και απλώς το λέει. Είναι ένα σπάνιο δείγμα άνδρα που θα συναντήσεις 1 με 2 φορές στη ζωή σου. Είναι έξυπνος γιατί το κάνει ώστε να δεις ότι είναι όριμος και διεκδικεί, σε αντίθεση με το μέσο όρο ανθρώπων και σου δείχνει κιόλας ότι δεν φοβάται την πιθανότητα της απόρριψης. Θέλει θράσος, θάρρος, θάρσος. Mm-hmm. Να πας και να πεις, θέλω να σου πω ότι μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Από την άλλη σημειώνει ο Χαρίς, αν δεν σε ξέρει, πόσο μπορείς να εμπιστευτείς κάποιον που σου εκδηλώνει ενδιαφέρον που ίσως φύγει μετά από μια ώρα κουβέντας. Θα μου πεις, μπορεί να σε προσεγγίσει επειδή ενδιαφέρεται για one night stand και να είναι αυτό ακριβώς που αναζητάς στη συγκεκριμένη φάση. Σε κάθε περίπτωση που κροτούμε αυτές τις κινήσεις και λέμε μπράβο για το θάρρος. Και μακάρι όλοι να φλερτάραν έτσι, ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Εδώ όμως χρειάζεται κάποιον ο οποίος να έχει υψηλή αυτοεκτίμηση, υψηλή αυτοπεποίθηση, να ξέρει τι θέλει, να είναι δυναμικός και βασικά να είναι ευθύς, να έχει μια επικοινωνία, θετική επικοινωνία, να λέει τι θέλει, αλλά παράλληλα αυτό μπορεί να θεωρηθεί και αρνητικό στον αυτόν που θα λάβει το φλερτ και κάποιον που θα ακούσει αυτό το πράγμα, σε θέρω. Υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποια κοπέλα, για παράδειγμα, αυτός ενδιαφέρεται για one night stand. Άρα εξαρτάται και ποιον έχουμε απέναντί μας, αλλά σίγουρα κάποιος για να κάνει αυτό το πράγμα σημαίνει ότι δεν φοβάται την απόρριψη, έχει ψηλή ανεκτικότητα στην ματέωση. Εγώ έχω να πω σε αυτούς τους λεβέντες που φλερτάρουν με αυτόν τον τρόπο, ότι αν βρεθεί μια γκόμενα, 2 ή 3 που θα σας απορρίψουν επειδή μιλάτε στα ίσια, γλιτώσετε. Είναι σίγουρο ότι ανοίγετε τις πιθανότητες για να βρείτε μια γυναίκα εξίσου δυνατή, ακομπλεξάριστη και δυναμική. Οπότε, αν μας βγαίνει να φλερτάρουμε ευθέως, να το κάνουμε. Μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα. Ο δεύτερος. Ναι. Βασικά, είναι αυτός που ξεκινάει μια ψιλοκουβέντα, δηλαδή μιλά για πεζάματα, για τον καιρό, ξέρω εγώ, για τα πολιτικά, για την πανδημία, για τα αυτοκίνητα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν ενδιαφέρεται.
Και εδώ μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν την ίδια άνεση όπως τον πρώτον τύπο να ξεκινήσουν μια συζήτηση με φλερτ. Είναι έτσι πιο επιφυλακτικοί, μπορεί να φοβούνται, μπορεί να έχουν φόβο απόρριψη, να μην είναι σίγουροι. Απλά το τι το κάνουν, γιατί το κάνουν, είναι για να αξιολογήσουν, να κάνουν ένα τεστ αν υπάρχει ενδιαφέρον από το άτομο απέναντι και να μπορέσει να προχωρήσει. Δηλαδή το άτομο να του δώσει το πράσινο φως. Πάμε στην τρίτη κατηγορία που έρχεται και προσπαθεί να δημιουργήσει οικειότητα με αστιάκια. Πάλι, το χιούμορ είναι ένας καλός τρόπος να προσεγγίσουμε κάποιον ή κάποια. Και εδώ, ας πούμε, μπορεί κάποιος να λέει και βλακίες, ανόητα πράγματα και να νομίζει ότι είναι κωμικός, να νομίζει ότι είναι αστείο. Μπορεί όμως και από την αγωνία ή από το τρακ να λέει βλακίες αστεία. Ακριβώς. Και να γυρίζει και να λέει τι είπα τώρα, τι πατάτα έξα. Και το ξέρουμε ότι το καλό γκέφιες χιούμορ είναι δυσεύρετο και βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν είναι βεβαιασμένο και στημένο. Αλλά σίγουρα δεν είναι κακό αυτό. Είναι ένας τρόπος να αρχίσουμε να φλερτάρουμε και βασικά το άτομο περιμένει από το άλλο άτομο την κίνηση ΜΑΤ. Για να λοιπόν, πάμε στην τέταρτη κατηγορία. Σου μιλάει όπως και στο συνάδελφό του. Εδώ είναι βασική, μια συζήτηση βασική, χωρίς κανέναν υπονοούμενο, ερωτισμό ή έντονο ενδιαφέρον για τη ζωή σου. Βασικά, αν σου αρέσει πολύ, είναι πολύ πιθανό ότι θα πάθεις εμμονή με το να καταλάβεις τι στο καλό θέλει και ας σε βλέπει ερωτικά ή του περνάς εντελώς αδιάφορη. Αν δεν σου αρέσει ιδιαίτερα, τρέξε να σωθείς από την πολιτική ορθότητα. Μπράβο. Αν κόβεις φλέβες, καλή υπομονή και καλή τύχη. Όταν λες αν κόβεις φλέβες, τι εννοείς, απαργέσαι? Αν κόβεις φλέβες εννοούμε αν μείνεις εκεί. Δηλαδή αν πραγματικά κολλήσεις, αν πάθεις εμμονή με αυτόν το άτομο, το οποίο βασικά αυτόν το άτομο δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρεις αν θέλει, δεν ξέρεις αν δεν θέλει. Βασικά είναι ευγενικός, είναι καλός, είναι συζητά κλπ. Αλλά δεν υπάρχει αυτόν το υπονοούμενο το ερωτικό. Φλερτάρει εκ του ασφαλούς. Είμαστε φλερτάρα, αλλά μιλούσαμε σοβαρά μεταξύ μας. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα ίσως στέλνει διφορούμενα μηνύματα. Διφορούμενα μηνύματα, δεν ξέρεις που στέκεσαι. Άρα εδώ μιλούμε αν είσαι ο δέχτης αυτού του είδους φλερτ. Πρέπει να έχεις γερά νεύρα, αν σου αρέσει, για να μπορέσεις να έχεις και υπομονή για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Πάμε στον πέμπτον τύπο άντρα που φλερτάρει. Εδώ αυτός για παράδειγμα μπορεί να βγάλει τα ρούχα του. Να κάνει κάτι τρελό για να τραβήξει την προσοχή σου. Ακριβώς, ή ξέρω εγώ. Όμως παράλληλα αυτοί οι άνθρωποι ίσως να μην είναι ιδιαίτερα αξιοπιστοί, γιατί είναι και έναν είδος ναρκισισμού για να τραβήξουν την προσοχή των άλλων. Αν όμως κάνει κάτι τρελό, ας πούμε, που είναι πιο προσωπικό, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ας σου αρέσουν τα χρυσάθεμα, να πάει να αγοράσει, ξέρω εγώ, 60 χρυσάθεμα και να τα βάλει έξω από την πόρτα σου, ή ξέρω εγώ, ας σου αρέσει κάτι, ας πούμε, το οποίο είναι προσωπικό, τότε αυτή ίσως να είναι μια πιο φυσιολογική περίπτωση παρά τον πρώτον, τον οποίο θα βγει στο παράκι, να βγάλει τα ρούχα, να χορεύει σαν τρελός, κάνοντας πελάρες. Πελάρες, τρέλες στα κυπριακή διάλεκτο, πελάρες. Πάμε στον έκτον τύπο άντρα που φλερτάρει, ο οποίος σε αγγίζει. Μάλιστα, εδώ έχω ακούσει και γυναίκες που βλέπω στο γραφείο που έχουν αντιμετωπίσει αυτόν τον άντρα. Βασικά αυτός ο άντρας τις αγγίζει τις γυναίκες. Αν το κάνει όμως χωρίς να το έχεις επιτρέψει, κάνε μεταβολή και φύγε, γιατί δεν έχει διαναπόρεια και τάκτ. Αν σε πιάνει συνέχεια, είναι ξεκάθαρο ότι είναι αυτό που έχει στο μυαλό του. Αν όμως το άγγιγμα είναι στην σωστή ποσότητα και ξέρει πότε να σε αγγίξει, χωρίς να γίνεται too much, έχουμε μια καλή περίπτωση που βλέπει τα όρια, αλλά δείχνει το ενδιαφέρον του. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα άγγιγμα στο χέρι, έτσι, για ένα δευτερόλεπτο. Έχω ακούσει και αγγίγματα που ήταν στον ποπό.
Α, εκεί δεν θα το λέγαμε ότι είναι ευγενικό άγγιγμα. Ή άγγιγμα ψυχής δεν θα το λέγαμε. Ναι. Άγγιγμα από πού θα το λέγαμε. Άγγιγμα από πού, άγγιγμα του beat. Ναι. Πάμε στον έβδομο τύπο, ο οποίος συγκερνάει ποτό στον μπαρ. Λοιπόν, εδώ βασικά να πούμε ότι αυτά νομίζω γίνονταν πριν χρόνια και βασικά είναι ένα παλιό κόλπο το οποίο ίσως έχει μικρό ποσοστό επιτυχία. Και συνήθως οι γυναίκες πλέον δεν κολακεύονται από έναν ποτό, ειδικά αν δεν το έχουν επιτρέψει με κάποιον τρόπο, γιατί κάποια γυναίκα μπορεί να μην πίνει. Εγώ, να πάει σε έναν μπαρ να μην πίνει, να πίνει χυμό, να πίνει έναν αναψυκτικό. Άρα μην τον αποθαρρύνεις αμέσως, γιατί μπορεί και να σου αρέσει. Απλά είναι ένας τρόπος να φλερτάρει κάποιος, αλλά ίσως και όχι ο πιο αποδοτικός για σήμερα, για το 2021. Μπορεί να υπάρχουν 5 βασικά στυλ φλερτ, χάρη λες. Μια έρευνα του 2010 έδειξε ότι υπάρχουν 5 διαφορετικά στυλ φλερτ. Το πρώτο είναι το σωματικό φλερτ, που αυτοί που φλερτάρουν δίνουν να αγγίζουν διακριτικά το άτομο που τους ενδιαφέρει. Το δεύτερο είναι το παραδοσιακό φλερτ, που πιστεύουν ότι οι άντρες πρέπει να κάνουν την πρώτη κίνηση. Το τρίτο είναι το ειλικρινές φλερτ, που κάνουν τους άλλους ανθρώπους να ανοιχτούν. Το τέταρτο είναι το παιχνιδιάρικο φλερτ, που βλέπουν την αλληλεπίδραση ως παιχνίδι και μπορεί να χρησιμοποιούν το φλερτ ως μέσο για άλλο σκοπό. Άρα, πού είναι το πέμπτο, βρε? Λείπει το πέμπτο. Πρέπει να το ξέχασα. Έμπειραζε. Και έναν ακόμα που ξέχασα να μας γράψει ο Χάρης. Μάλιστα. Okay. Πάμε τώρα στο ερώτημα. Πώς ξέρεις ότι κάποιος ενδιαφέρεται για σένα, θέλησε ή θέλησε? Τι σημαίνει, πώς συμπεριφέρομαι για να δείξω ότι θέλω κάποιον? Κάποια, έναν άνθρωπο. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν κάποιος βρίσκεται στον ίδιο χώρο με σένα, η συμπεριφορά του αλλάζει αισθητά. Okay. Για παράδειγμα, μπορεί να κοιτάζει, ότι τώρα δεν μπορώ να το κάνω, να χαμογελάσει, να κοιτάξει προς το μέρος σου κλπ. Σε αγγίζουμε μικρούς τρόπους. Μπορεί να αγγίξει, αλλά πάλι όπως πάρα πολύ διακριτικά. Λοιπόν, επαφή με τα μάτια, σίγουρα, πολύ σημαντικό. Αυτό που είπα, σε κοιτάζουν, μπορεί να κάνει έναν κομπλιμέντο. Συνήθως το σώμα τους είναι στραμμένο προς εσένα, δηλαδή και η απόσταση είναι πιο κοντινή. Φαίνονται πολύ χαλαροί και παρόντες, και όταν μπεις κάποιον αστείο, γελάνε με τα αστεία σου. Άρα αυτοί είναι ο τρόποι, υπάρχουν και άλλοι, αυτοί ίσως είναι κάποιοι, οι οποίοι δείχνουν ότι κάποιος ενδιαφέρεται για σένα. Λοιπόν, και βασικά υπήρχε μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού, κάποιος εξελιχτικός ψυχολόγος που έκανε μια έρευνα, το οποίο είχε πει ότι το φλερτ είναι μια διαδικασία διαπραγμάτευσης που συμβαίνει μετά τις πρώτες στιγμές έλξης. Και είναι ένα λεπτό είδος δοκιμής των νερών, δεν λες απλώς μελκής. Και επίσης λειτουργεί πολύ καλύτερα να αποκαλύπτεις την έλξη σου και να σου αποκαλύπτεται σε μικρές δόσεις. Το φλερ τότε γίνεται κάτι που ενισχύει την έλξη. Δηλαδή να πάρουμε αλλά μικρά-μικρά, όχι μπαμ και κάτω. Μάλιστα. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος φλερτάρει μαζί μου? Στο ερώτημα, αν αυτόν το άτομο φλερτάρει μαζί μου? Σε μια πρόσφατη μελέτη, μόνο το 28% των ανθρώπων εντόπισε με ακρίβεια πότε οι άνθρωποι φλερτάραν μαζί τους. Mm-hmm. Έχετε αναρωτηθεί? Πολλές... Ναι, πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί κάποιοι αν αυτόν το άτομο φλερτάρει μαζί μου ή όχι. Και αυτό μπορεί να συμβεί όχι μόνο σε ένα party party, μπορεί να συμβεί, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ, το οποίο μπορεί κάποιος να υπάρχει κοινές ματιές σε μια καφετερία ή μετά από μια συζήτηση σε μια κοινωνική εκδήλωση. Άρα εδώ είναι σημαντικό να διαβάζει σωστά αυτά τα σημάδια, γιατί η γραμμή μεταξύ φιλικών σχέσεων και το κάτι περισσότερο μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει διάκριση. Η γραμμή εδώ είναι λεπτή. Και κάποιος φίλος λέει, σε φλέρταρε εντελώς, ρε, μα τι κάνεις, δεν το είδες αφού ήταν ξεκάθαρο? Ενώ ο άλλος να πει, όχι, δεν ήταν, απλώς ήταν ευγενική.
Και μόνο το 18% των γυναικών μπορεί να πει πότε φλερτάρουν οι άντρες. Εδώ είχαμε μια μελέτη που συμμετείχαν 52 ζευγάρια ετεροφιλόφιλων, από τους οποίους ζητήθηκε να μιλήσουν μεταξύ τους για 10 έως 12 λεπτά. Στη συνέχεια είχα συμπληρώσει έναν ερωτηματολόγιο, σημειώνοντας αν φλερτάρουν και αν νομίζουν ότι το έκανε ο σύντροφος τους, ενώ το άτομο που είναι απέναντι. Και βασικά οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μόνο το 36% των ανδρών μάντεψε σωστά ότι φλερτάροντα και μόλις το 18% των γυναικών το διαπίστωσαν. Άρα η πλειοψηφία των ανθρώπων από αυτήν την έρευνα δείχνει ότι δεν καταλαβαίνουμε αν ο άλλος μας φλερτάρει ή όχι. Ανήκω και εγώ σε αυτήν την κατηγορία, είναι αυτό που δεν καταλαβαίνω. Ποτέ δεν καταλαβαίνω. Λέει σε μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Κάνσας, λέει οι παρεξηγήσεις σχετικά με το φλερτ μπορεί δυνητικά να οδηγήσουν σε αμηχανία ή ακόμα και κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοούν οι άλλοι όταν μας χαμογελούν? Υπάρχει μια αναγνωρίσιμη έκφραση του προσώπου που αντιπροσωπεύει το φλερτ? Και αν υπάρχει, τι μεταφέρει και πόσο αποτελεσματικό είναι? Οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας διαπίστωσαν το ρομαντικό ή σεξουαλικό ενδιαφέρον για κάποιον ότι μπορεί να γίνει μη λεκτικά μέσω της έκφρασης του προσώπου. Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι γυναίκες που συμμετείχαν κλήθησαν είτε να θέσουν αυθόρμητα μια έκφραση φλερτ, παρόμοια με αυτή που τα χρησιμοποιούσαν σε έναν μπαρ για να τραβήξουν την προσοχή από έναν πιθανό ερωτικό σύντροφο, είτε να ακολουθήσουν τις οδηγίες με βάση την υπάρχουσα ανθρωπολογική βιβλιογραφία για αυτό που οι ερευνητές ορίζουν ως φλερτ. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μερικές γυναίκες είναι πιο αποτελεσματικές από άλλες για να μεταδώσουν αποτελεσματικά μια έκφραση φλερτ, ενώ μερικοί άντρες είναι καλύτεροι στο να αναγνωρίσουν αυτό το σημάδι. Στοιχεία από πολλαπλές μελέτες υποστηρίζουν την ιδέα ότι μεταξύ των ετεροφιλόφιλων ανθρώπων οι άντρες τείνουν να υπερεκτιμούν το σεξουαλικό ενδιαφέρον από τις γυναίκες, ενώ οι γυναίκες υποτιμούν το σεξουαλικό ενδιαφέρον από τους άντρες. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Webster, που μελέτησε τη συμπεριφορά των φλερτ ανθρώπων σε μπαρ, εμπορικά κέντρα και άλλα μέρη, οι γυναίκες που χαμογελούσαν και έκαναν οπτική επαφή με άλλους, ήταν πιο πιθανό να προσεγγιστούν από αυτές που είχαν απλώς ωραία εμφάνιση. Ακούστε, κοπέλες! Οι γυναίκες που χαμογελούσαν και έκαναν οπτική επαφή με άλλους, ήταν πιο πιθανό να προσεγγιστούν. Μια μελέτη έδειξε ότι το φλερτ με σεξουαλική πρόθεση ήταν πιο εμφανές στους άντρες. Από την άλλη πλευρά, το φλερτ για σκοπούς ανάπτυξης σχέσεων χρησιμοποιούνται συχνότερα από γυναίκες. Η έρευνα αναφέρει ότι οι γυναίκες είναι πιο επιλεκτικές και οι άντρες πιο ανταγωνιστικοί. Δηλαδή, ένας άντρας, άμα δει μια γυναίκα που τη φλερτάρουν και άλλοι, θα πάει να τη φλερτάρει και αυτός, να με χάσει. Να μην δει αν αξίζει τον κόπο να φλερτάρει τη γυναίκα, τη φλερτάρει και ο παρέας μου, τη φλερτάρω και εγώ. Επομένως, προβλέπει το φλερτ ως έναρξη ερωτοτροπίας θα χρησιμοποιείται συχνότερα από τους άντρες. Επιπλέον, η έρευνα διαπίστωσε ότι το φλερτ για διασκέδαση ήταν πιο συνηθισμένο στις γυναίκες παρά στους άντρες. Δηλαδή, πιο συχνά οι γυναίκες θα φλερτάρουν για να διασκεδάσουν παρά να το εννοούν. Οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν επικεντρωθεί σχεδόν κατεξοχή στους άντρες ως δράστες της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και τις γυναίκες ως θύματα. Σε έρευνα του Πανεπιστημίου Μπρουνέλ του Λονδίνου, διαπίστωσαν ότι και οι γυναίκες μπορούν να εκμεταλλευτούν σεξουαλικά έναν άνδρα. Αχα. Η επιστήμη του φλερτ προτείνει ότι όταν θέλετε να δημιουργήσετε σεξουαλικό ενδιαφέρον σε ένα άλλο άτομο και θέλετε πραγματικά να μεταδώσετε το μήνυμα, μια διφορούμενη προσέγγιση είναι λιγότερο απειλητική, αλλά τελικά όχι πολύ αποτελεσματική. Οι άνθρωποι απλώς δεν είναι πολύ καλοί στο να αντιλαμβάνονται το φλερτ. Δηλαδή, το λες εδώ ξεκάθαρα, Χάρη μου, ότι είμαστε βλάκες και δεν καταλαβαίνουμε πότε μας φλερτάρουν. Άρα λες, αν θέλεις να έχεις κάποιο chance, κάποιες πιθανότητες, πες το στα ίσια. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Άρα, βασικά, ναι, αυτό είναι το κύριο μήνυμα, το γεγονός ότι η πλειοψηφία από εμάς δεν καταλαβαίνουμε ότι κάποιος ή κάποια μας φλερτάρει ή όχι. Έτσι, χάνουμε ευκαιρίες. Χάνουμε ευκαιρίες. Επίσης, το χαμόγελο βοηθά. Δηλαδή, το χαμόγελο βοηθά πιο πολύ από την καλή εμφάνιση. Το χαμόγελο είναι ένα διαβατήριο. Επίσης, οι άντρες φλερτάρουν ίσως
για σεξουαλικούς σκόπους, οι γυναίκες ίσως για διασκέδαση. Είναι, λοιπόν, απλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας όμως οι έρευνες αυτές έχουν γίνει σε, όχι στην Ελλάδα και την Κύπρο, έχουν γίνει σε Αμερική, στην Αγγλία, όπου και εκεί η κουλτούρα είναι διαφορετική, άρα αντιπροσωπεύουν πιο πολύ την βρετανική πραγματικότητα και την αμερικανική πραγματικότητα. Σε έναν ιδανικό κόσμο, λέει ο Χάρης, σε έναν τέλειο κόσμο, ο καθένας θα ξεκαθάριζε τις ρομαντικές του προθέσεις από την αρχή. Αλλά αν έχετε βγει ποτέ με κάποιο casual, δηλαδή έχετε βγει χωρίς να το ξεκαθαρίσετε ότι είναι φλερτ, ξέρετε ότι μπορεί η γνωριμία σας να περιλαμβάνει πολλά παιχνίδια του μυαλού, πολλά mind games. Μπορεί να είναι εξαντλητικό να τριγυρίζετε σε κύκλους προσπαθώντας να μάθετε αν το άτομο πραγματικά του αρέσετε ή απλά σας κολλάει. Πάμε να μας πεις για κόκκινες σημαίες. Μάλιστα. Εδώ βασικά αβρεθείτε και να περιμένετε για ώρες, ημέρες, για ένα μήνυμα από αυτόν το άτομο που βγήκατε. Είναι ένα μεγάλο σημάδι ότι απλά δεν ενδιαφέρονται. Red flag. Άρα εδώ σταματάμε. Όλοι είναι απασχολημένοι, αλλά αφιερώνουμε χρόνο για αυτό που είναι σημαντικό. Άρα το να μην απαντάνε έγκαιρα ή καθόλου είναι συνήθως ένα σημάδι αδιαφορίας. Φαίνεται ότι έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους και δεν πρέπει να ανταγωνίζεστε το ποδοσφαιρικό παιχνίδι ή τους φίλους τους για την προσοχή του ραντεβού σας. Ας σας φαίνονται να ενδιαφέρονται περισσότερο για εξωτερικά πράγματα, είναι ένα σαφές σημάδι ότι απλά δεν τους ενδιαφέρεται. Επίσης, το κάτι άλλο σημαντικό είναι να ακυρώσουν την τελευταία στιγμή σε τακτική βάση πιθανότητα να έχουν καλύτερη προσφορά ή κάποιον άλλο δηλαδή, άτομο ή κάτι άλλο. Μιλάμε πολλές, φλερτάρουμε πολλές και σου λέει θα βγω με αυτήν την απόψη που είναι πιο πιθανό να μου κάτσει παρά με αυτή που μου κάνει δύσκολη ή που είναι δύσκολη. Μάλιστα. Έχω ακούσει ιστορία που κάποιος είχε ραντεβού με κάποια κοπέλα, ξέρω εγώ, η ώρα 8 και μετά τον πήρε μια άλλη κοπέλα που ήθελε περισσότερο η ώρα 8, άρα ακύρωσε το ραντεβού μια και να πάει να βρει την άλλη. Άρα... Ωραία πράγματα. Οπότε το φλερτ είναι βλαβερό. Ναι. Όταν φλερτάρουμε, χρησιμοποιούμε την σεξουαλική μας ελκυστικότητα για να προσεγγίσουμε έναν άλλον άτομο. Δεν υπάρχει κακό, δεν είναι κάτι κακό, αλλά μερικές φορές μπορεί να υποκρύπτεται δόλος, δηλαδή να μην υπάρχει ειλικρίνεια και το φλερτ μπορεί να πληγώσει τους ανθρώπους, ειδικά όταν ο αποδέχτης παίρνει σοβαρά τις ενέργειες ή τα λόγια κάποιου. Για παράδειγμα, όταν ένας άντρας ή μια γυναίκα φλερτάρει μόνο και μόνο για να τεστάρει την ανταπόκριση του άλλου, για να διασκεδάσει στιγμιαία. Αν όμως αυτός που αποτελεί το αντικείμενο του φλερτ πιστέψει ότι τα συναισθήματα αυτού που φλερτάρει είναι αληθινά και αρχίσει να σκέφτεται ότι θα καταλήξει σε μια σοβαρή σχέση, ανακαλύπτοντας ότι όλο αυτό είναι απλά ένα παιχνίδι, η απογοήτευση παραμονεύει και επιπλέον θα αισθανθεί συναισθηματικά προδομένος, κάτι που συχνά έχει επιπτώσεις και στις μελλοντικές σχέσεις του. Δηλαδή, δεν θα εμπιστεύεται τους επόμενους πιθανούς συντρόφους και επίσης να μην ξεχνούμε ότι μερικοί φλερτάρουν γιατί είναι ναρκισιστές και τους αρέσει απλά να επιβεβαιώνονται ότι είναι ικανοί να γοητεύσουν και να πάρουν αυτό που θέλουν. Μάλιστα. Η ματέωση στο φλερτ. Τι γίνεται όταν απογοητευόμαστε από το φλερτ? Λοιπόν, το φλερτ σίγουρα μας ανεβάζει. Είναι ωραίο κάποιος ή κάποια να μας φλερτάρει, όμως μια σημαντική διαχρονική διάστασή του είναι η αντοχή κάποιος στη ματέωση των επιθυμιών του, διότι αυτή είναι που θα ορίσει και την ένταση με την οποία αυτός θα φλερτάρει. Και υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να διαχειριστούν την ματέωση και τα συναισθήματα που αναδύονται από αυτήν, όπως η θλίψη, η στεναχώρια, η μελαγχολία, τα οποία αυτά τα αρνητικά συναισθήματα οδηγούν όλων και περισσότερους είτε στην απραξία, δηλαδή να μην βγουν έξω να φλερτάρουν, είτε στον ασφαλήν κόσμο του διαδικτύου,
Εκεί που οι ματαιώσεις απορροφούνται από το ασφαλές και απομακρυσμένο περιβάλλον του κύβερνο χώρου. Γιατί θέλουμε χάρη με αυτούς που δεν μας θέλουν? Ο λόγος είναι ότι η ρομαντική απόρριψη μας εθίζει. Είναι ότι αυτόν του είδος της απόρριψης διεγείρει τμήματα του εγκεφάλου που σχετίζονται με τα κίνητρα, την επιβράβευση, τον εθισμό και τον πόθο. Και εδώ έχει γίνει μια ερευνά χρησιμοποιώντας μια μαγνητική τομογραφία. Οι ερευνητές εξέτασαν εγκεφάλους 15 ανδρών και γυναικών που είχαν πρόσφατα απορριφθεί από τους σύντροφους τους, αλλά ισχυρίζονταν ότι εξακολουθούν να είναι έντονα ερωτευμένοι μαζί τους. Και κατά τη διάρκεια της σάρωσης, οι συμμετέχοντες κοίταξαν μια φωτογραφία του προσώπου που τους είχε απορρίψει και στη συνέχεια ολοκλήρωσαν μια άσκηση, για παράδειγμα, να μετρήσουν αντίστροφα από τον αριθμό 4.529 και ανά 7 αριθμούς. Και η άσκηση ήταν μια προσπάθεια να αποσπάσει την προσοχή των συμμετεχόντων από τις ρομαντικές σκέψεις τους. Τέλος, τους έδειξαν μια φωτογραφία από ένα γνωστό τους πρόσωπο για το οποίο δεν είχαν κανέναν ερωτικό ενδιαφέρον και η ομάδα αυτή διαπίστωσε ότι ο εγκέφαλος των συμμετεχόντων ήταν πιο δραστήριος σε τομείς που σχετίζονται με τα κίνητρα, την επιβράβευση, τον πόθο, τον εθισμό, των σωματικών πόνων και την αγωνία, όταν κοίταζα τη φωτογραφία του προσώπου που τους είχε απορρίψει, από ότι όταν κοίταξα τη φωτογραφία του ουδέτερου προσώπου. Αυτή η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Neurophysiology, το οποίο δείχνει ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση πραγματικά πάσχουν από εθισμό, όπως συμβαίνει και στη χρήση ναρκωτικών ουσιών, και το ναρκωτικό είναι το πρόσωπο που τους απορρίπτει, αφήνοντας την αγάπη τους χωρίς ανταπόκριση. Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λες, Χάρη, γιατί ξεκαθαρίζεις ότι είναι αρρώστια, είναι εθισμός. Εθίζεσαι στην απόρρεψη και τη θέλεις την απόρρεψη. Βλέπω γυναίκες που τις φτύνουν, πραγματικά τις φτύνουν, τις εκμεταλλεύονται, τις εγκαταλείπουν και είναι κολλημένες. Και άντρες. Και άντρες και γυναίκες είναι κολλημένες. Σε αυτή η εθισμή συμβαίνει στα δύο φύλλα και δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι αγαπάς και είσαι ερωτευμένος με εκείνον τον πρόσωπο. Είναι ότι είναι η ψυχοπάθεια του εθισμού, η ψυχολογική συνθήκη, ψυχιατρική συνθήκη του εθισμού. Γιατί θέλουμε αυτούς που δεν μας θέλουν? Ο φόβος της απόρριψης μας κρατάει ελεύθερους. Ο φόβος της απόρριψης, λέει ο Χάρης, συχνά έχει τις ρίζες του στη λανθασμένη πεποίθηση ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί για ένα άτομο. Φοβόμαστε να δώσουμε σε αυτό το άτομο τη δύναμη να μας κάνει να νιώθουμε ανόητοι λιγότερο από ό,τι σε σύγκριση με αυτό. Χτίζουμε μια κατασκευή γύρω από το άτομο που ελπίζουμε να συναντήσουμε και που το κάνει καλύτερο από εμάς, παρόλο που συχνά αυτό δεν είναι η αλήθεια. Αυτό οδηγεί τελικά σε ένα δωμάτιο γεμάτο ανθρώπους. Πολλοί προσελκύονται από άλλους και όμως όλοι εξίσου φοβισμένοι να περάσουν από το δωμάτιο και να συστηθούν. Μια στατική ενέργεια χαμένων συνδέσεων. Τι είναι αυτό που έγραψε? Το δωμάτιο παγώνει σε μια στατική ενέργεια χαμένων συνδέσεων. Καθώς αρχίζετε να απελευθερώνετε το φόβο της απόρριψης, θα παρατηρήσετε ότι οι άλλοι άνθρωποι αρχίζουν να σας βρίσκουν πιο προσιτούς και η πιθανότητα για βαθύτερες συνδέσεις θα αρχίσει να θίζει. Άρα λες ότι άμα φοβάσαι την απόρριψη, δεν θα έχεις απόρριψη, δεν θα κάνεις σχέση για να έχεις απόρριψη, δεν θα κάνεις φλερτ για να έχεις απόρριψη. Ναι. Ακριβώς. Άκουσα μια ιστορία της προάλλες για κάποιον, τον οποίο είδα στο γραφείο, σε ένα μπαράκι εδώ στο Λουξεμβούργο. Τον έβλεπε μια κοπέλα, ήταν ξεκάθαρο ότι η κοπέλα ενδιαφερόταν και η κοπέλα περίμενε να κάνει αυτό το πρώτο βήμα και μου είπε τελικά δεν το έκανα. Του λέω τι έκανες? Έφυγα, μου λέει. Γιατί έφυγες? Φοβήθηκα μήπως με απορρίψει. Άρα βλέπεις εδώ, έχασε μια ευκαιρία, παρόλο που αυτός ο άντρας ήθελε σχέση και βγήκε για να φλερτάρει. Βγήκε για να, όχι για σεξ, αλλά να γνωρίσει κάποια κοπέλα για κάποια σοβαρή σχέση. Και εδώ βασικά έχασε. Φαντάζομαι την κοπέλα απογοητεύτηκε. Μάλιστα.
Πού πάμε τώρα, γιατί το φλερτ είναι καλό για την ψυχική μας υγεία. Αυξάνει την αυτοεκτίμηση και την εμπιστοσύνη, είπαμε. Μειώνει το άγχος. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Organization of Behavior and Human Decision Processes διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι εκτιμούσαν τα περιστασιακά φλερτ στη δουλειά τους με τους συναδέρφους τους. Το φλερτ ανακόφισε το άγχος και την ένταση στη δουλειά. Οι ερευνητές ήταν προσεκτικοί για να επισημάνουν ότι αυτό ήταν διαφορετικό από τη σεξουαλική παρενόχληση. Επίσης, οι εργαζόμενοι δεν απολάμβαναν φλερτ από διευθύντες και υπόπτες. Το φλερτ επιβελτιώνει τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες. Η επικοινωνία είναι μια σημαντική δεξιότητα στη δημιουργία σχέσεων. Ενώ εστιάζεται στο πώς να δημιουργήσετε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία και να βρείτε έναν τρόπο να κάνετε κάποιον να γελάσει, βελτιώνετε τις κοινωνικές σας δεξιότητες. Στην πραγματικότητα, οι καλές δεξιότητες επικοινωνίας είναι ένας σημαντικός ακρογωνιαίος λίθος της σχέσης, ειδικά όταν έχετε διαφωνίες με τους άλλους. Άρα, λες, μιλάς για τα ωφέλη, τα ωφέλη του φλερτ στη ψυχή μας υγεία. Πάμε τώρα να διαβάσουμε το ερωτηματολόγιο του Χάρη, που λέει, που θέλει να μας πει πόσο καλοί είμαστε στο φλερτ. Είναι στα αγγλικά το ερωτηματολόγιο, οπότε εγώ θα το μεταφράσω στα ελληνικά. How proactive are you at starting conversations? Πόσο ευρηματικός είσαι στο να ξεκινάς συνομιλίες? Το α, πολύ ικανός. Βλέπω κάποιον που μου αρέσει, πάω και του μιλάω, πάω και τον παίρνω. Δηλαδή, πάω και ξεκινώ κουβέντα. Αρκετά δημιουργικός. Είναι ο καλύτερος τρόπος να αρχίσεις να μιλάς με κάποιον? Όχι, λέει το 3. Είμαι πολύ ντροπαλός. Από ό,τι κατάλαβα εδώ, Χάρη, το μεσαίο είναι το καλό, ναι. Δεν σας ακούω. Το μεσαίο παίρνει 3, για παράδειγμα. Άρα, όταν κάποιος κάνει το ερωτηματολόγιο, η πιο ψηλή βαθμολογία σημαίνει ότι είναι καλύτερος στο φλερτ. Μάλιστα. Ποιες από αυτές, ποια από τα επόμενα επίθετα χαρακτηρίζουν καλύτερα τα επίπεδα ενέργειας σου? Το πρώτο είναι full power, full δύναμη. Το δεύτερο είναι μέτριο, μα ψηλό όταν χρειάζεται. Και το τρίτο είναι πολύ χαμηλό. Are you a good listener? Είσαι καλός ακροατής? Τι έχει να κάνει αυτό με το φλερτ? Προσπαθώ να είμαι, ναι. Νομίζω θα μπορούσα να είμαι, δεν έχω τόσες πολλές συνομιλίες. How aware are you of other people's emotions? Πόσο πολύ αναγνωρίζεις τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων? Η ερώτηση What's that got to do with flirting? Τι σχέση έχει αυτό με το φλερτ? Δείχνει κάποιον άνθρωπο που δεν έχει φλερταριστικές δεξιότητες. Ενώ η ορθή απάντηση είναι προσπαθώ να είμαι πραγματικά ευαίσθητος στα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων. Και η απάντηση δεν είμαι σίγουρος, δεν έχω τόσες πολλές στενές σχέσεις. Πάλι είναι λιγότερο καλή από το δεύτερο, αλλά σαφώς καλύτερη από το πρώτο. Πώς είναι η οπτική επαφή που κάνεις? Η πρώτη απάντηση είναι έντονη και διαπεραστική και συνεχόμενη, το οποίο δεν είναι θετικό. Normal, I guess, φυσιολογική εν το καλό. Και μισώ να βλέπω τους ανθρώπους στα μάτια, ούτε αυτό βοηθάει. How much of your genuine personality do you show when you're flirting with someone? Η απάντηση δεν είναι να δείξεις την πραγματική. Λέει πόση από την αυθεντική σου προσωπικότητα δείχνεις όταν φλερτάρεις με κάποιον. Η απάντηση δεν είναι για να δείξεις την προσωπικότητα σου, είναι για να είσαι cool. Δεν είναι σωστή απάντηση, δεν δίνει μονάδες. Προσπαθώ να είμαι αρκετά ανοιχτός. Δεν υπάρχει λόγος να προσποιούμε ότι είμαι κάποιος που δεν είμαι. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Το I feel like I'm playing a character, το σκέφτομαι σαν να παίζω ένα ρόλο. Πάλι δεν είναι αρκετά καλή απάντηση, αλλά είναι καλύτερη από την πρώτη. Do you make lots of jokes when you're trying to flirt with someone? Κάνεις πολλά αστεία όταν φλερτάρεις με κάποιον? Η απάντηση όλη την ώρα, οι άνθρωποι αγαπούν τα αστεία μου, σίγουρα δείχνουν κάποιον ο οποίος δεν ξέρει να φλερτάρει. Προσπαθώ να κάνω μερικά αστεία. Είναι καλά να ξέρεις αν έχεις παρόμοια αίσθηση του χιούμορ με τον άλλον. Αυτή είναι η καλή απάντηση. Και μια όχι και τόσο καλή απάντηση, ναι, κάνω αστεία, μα δεν είναι πολύ αστεία τα αστεία που κάνω. Πόσο συχνά αγγίζεις τους ανθρώπους όταν φλερτάρεις μαζί τους? Η λάθος απάντηση είναι ο κάγκουρας το πράγμα, οι πρώτες απαντήσεις. Άρα οι κάγκουρες που μας. Πολύ λέει, είναι το μυστικό μου όπλο. Η σωστή απάντηση είναι
Αν νιώθω ότι τα πάμε καλά, μπορεί να αγγίξω λίγο και όχι τόσο σωστή απάντηση ποτέ. How would you feel about leaning in to kiss someone? Πώς θα ένιωθες να σκύψεις να φιλήσεις κάποιον? Η λαθασμένη απάντηση, I feel pretty darn good about it. Νιώθω πολύ καλά για να το κάνω. Η σωστή απάντηση είναι, τα πράγματα θα πρέπει να πηγαίνουν πολύ καλά για να προτείνω να φιλήσω τον άλλο. Και το «Ω, Θεέ μου, νιώθω άρρωστο, συντρέπομαι» δεν είναι και τόσο καλή. «You've been flirting with someone and get the sense they don't fancy you. Do you back off?» Λέει, φλερτάρεις με κάποιον και παίρνεις την αίσθηση ότι κάποιος δεν σε θέλει. Απομακρύνεσαι? Η λαθασμένη απάντηση του κάγκουρα είναι «No, it's all about persistence». Όχι, όλα έχουν να κάνουν με την επιμονή. Σωστή απάντηση, ναι, πρέπει να είμαστε σεβαστικοί. Και όχι και τόσο καλή απάντηση, ποτέ δεν φτάνω σε εκείνο το σημείο να καταλάβω ότι δεν ενδιαφέρεται ο άλλος, δηλαδή σταματάει πιο νωρίς. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο θέμα, κατανόηση της λεπτής γραμμής μεταξύ φλερτ και φιλικότητα στο γραφείο. Μάλιστα. Το φλερτ ζει και βασιλεύει στον χρόνο εργασίας, μου χάρης. Ναι. Εδώ η ερωτική συμπεριφορά είναι κοινή στο χώρο εργασίας. Έχουμε σχέσεις στο χώρο εργασίας. Γνωρίζω άτομα που έχουν παντρευτεί, έχουν κάνει σχέσεις και βασικά μεταξύ 40 και 47% των εργαζομένων που συμμετείχαν σε μια έκθεση του 2013 στο Psychology Today δήλωσαν ότι είχαν εμπλακεί σε ειδήλιο στο χώρο εργασίας. Και το 20% δήλωσαν δεχτική σε ειδήλιο στο γραφείο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο φλερτ. Οι σχέσεις στο χώρο εργασίας μπορεί να είναι επιμένες, επειδή πολλές πηγάζουν από τη φιλία και τον αμοιβαίο σεβασμό, όχι πάντα. Και αν όχι, σας κάνει κομπλιμέντα, αλλά δεν τον παρατηρείτε ποτέ, να κάνει κομπλιμέντα σε κάποιον άλλον, κάποιον άλλη πιθανότητα να σας φλερτάρει. Και πάμε στο διαδικτυακό φλερτ. Το διαδίκτυο μπορεί να διευρύνει την αίσθηση της μαγείας που περιβάλλει το φλερτ, μπορεί όμως και να το αποδυναμώσει το φλερτ. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή το διατηρεί σε μια εικονική πραγματικότητα. Οι νέοι ονομάζουν breadcrumbing το ακόλουθο. Μ' άρεσε πάρα πολύ που το βάλες αυτό με το breadcrumbing. Breadcrumbs mm-hmm. σημαίνει κομματάκια mm-hmm. από το ψωμί, ψίχουλα. Mm-hmm. Ψίχουλα ψωμιού. Breadcrumbing is leading someone on romantically using online or electronic forums to keep someone's interest in you, even if you never intend to become romantically involved with men. Το breadcrumbing είναι να καθοδηγείς κάποιον ρομαντικά, χρησιμοποιώντας διαδικτυακά μέσα, social media, μηνύματα, βιντεοκλήσεις κλπ. Για να τον κρατάς εκείνον τον άνθρωπο να ενδιαφέρεται σε σένα, παρόλο που εσύ μπορεί να μην θέλεις ποτέ να κάνεις κάτι ρομαντικό μαζί του. Είναι συστηματικά χειριστική, η οποία είναι σχεδιασμένη ώστε να κάνεις κάποιον να εξαρτάται από σένα ή να εξαρτάται από τη σχέση ή το δυναμικό της σχέσης. Και αυτό συμβαίνει συχνά στα διαδικτυακά φόρουμς. Δηλαδή, κάποιος δείχνει πως φλερτάρει, ενώ στην ουσία θέλει απλώς να έχει ακόλουθους και να έχει θαυμαστές. Βέβαια, λέει ο Χάρης, έτσι κι αλλιώς η τηλεπραγματικότητα αποτελεί μια σύγχρονη θεώρηση της υποκειμενικής ύπαρξης. Οι άνθρωποι δηλαδή όλο και περισσότερο εκπαιδεύονται στη λειτουργία από απόσταση. Η αρχή έγινε με τον άνθρωπο του θεάματος, τον άνθρωπο δηλαδή που δεν συμμετέχει αλλά παρακολουθεί. Και συνεχίζεται με την κάλυψη όλο και περισσότερων αναγκών και ασχολείων μέσω του διαδικτύου, όπως αυτές της τηλεεργασίας, της τηλεεκπαίδευσης, των τηλεγνωριμιών, της τηλεκατανάλωσης και ούτω καθεξής. Και εδώ έχει διαβάσει και έρευνες ο Χάρης για να μας βοηθήσει. Λέει, αν φλερτάρετε σε μια εφαρμογή, υπάρχουν μερικές λέξεις που λειτουργούν καλύτερα από άλλες. Οι ερευνητές ανέλησαν 60.000 μηνύματα σε εφαρμογές γνωριμιών για να βρουν τις λέξεις που έλαβαν τις καλύτερες απαντήσεις. Για τους άνδρες, το να αποκαλέσουν μια γυναίκα όμορφη οδήγησε σε μια συνομιλία στο 20% των περιπτώσεων. Οι γυναίκες που στέλνουν μηνύματα στους άνδρες λαμβάνουν απαντήσεις λιγότερο συχνά, αλλά αν ένας άνδρας απαντήσει σε μια γυναίκα ωραίο αυτό που είπες ή ωραία, αυτό θα βοηθήσει στο να του στείλει και άλλα γυναίκα. Άρα οι άνδρες θα λέμε στις γυναίκες τι όμορφη που είσαι και είσαι πάρα πολύ όμορφη και έχω θαμποθεί από την ομορφιά σου, και οι άνδρες θα λέτε στις γυναίκες ωραία, τα λες ωραίο, συμφωνώ, πολύ ωραία. Ωραία. Άλλες.
Εδώ, η θετική πλευρά του διαδικτύου στο ερωτικό παρεδώσε. Πες μας. Λοιπόν, σίγουρα το διαδίκτυο δεν κρύβει μόνο παγίδες, αλλά πολλές φορές μπορεί να εξυπηρετήσει το φλερτ ως έναν κανάλι επικοινωνίας λίγο πιο σύνθετο, αλλά τίποτα περισσότερο από ένα αδιάβλον επικοινωνία σκέψεως, συναισθημάτων δύο ανθρώπων, οι οποίοι επιθυμούν και επιδιώκουν την ερωτική σχέση. Το διαδίκτυο έχει ευελιξία και επίσης μπορεί να βοηθήσει περισσότερο ντροπαλά άτομα να πάρουν το ρίσκο της ανταλλαγής μηνυμάτων, της εμπλοκής σε μια συζήτηση και της έκφρασης του θαυμασμού τους για έναν άλλον άτομο. Εξάλλου, σήμερα όλα αυτά κωδικοποιούνται τόσο εύκολα στα like, που είναι πολύ σημαντικά, στα διάφορα emotions, αυτά τα χαμογελαστά προσωπάκια, τα οποία βοηθούν. Από την άλλη όμως, το αχανές περιβάλλον και η συνεχής έκθεση μπορούν να εντείνουν τις κοινωνικές ανασφάλειες, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις η επικοινωνία είναι χαοτική, απρόβλεπτη, γιατί δεν ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας, και καθιστά το άτομο σε πολλές περιπτώσεις ανήμπορο να αντιδράσει. Άρα το φλερτ εν κατακλείδη διαζώσης ή διαδικτυακών είναι το σκαλοπάτι του έρωτα. Τώρα λες φλερτ και κινηματογράφο. Νομίζω πρέπει να μοιραστώ την οθόνη μου τώρα. Ναι. Ναι. Εδώ έχεις τη Madame Σουσού. Μάλιστα. Νομίζω οι περισσότεροι το έχουμε δει. Εδώ είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσο, πώς το λέμε, ο Καντακουζινός και ο Παναγιωτάκης την είχαν, πώς το λέμε, φλερτάρει. Διαφορετικοί άνθρωποι, ο ένας ήταν ο Καντακουζινός, νομίζω, ήταν οικονομικών το συμφέρον, ενώ ο Παναγιωτάκης, ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός ψαράς, το ενδιαφέρον του ήταν αγνών, ήταν αυθεντικών, αληθινών. Ο πρώτος την εφλέρταρε μαγεύοντας την, ο Καντακουζινός, πώς το λέμε, γεμίζοντας τη με υποσχέσεις, όνειρα κλπ. Ενώ άλλος ήταν πιο αυθεντικός. Στην αρχή την κέρδισε ο Παναγιωτάκης, μετά λόγω της προσωπικότητάς της, ο Καντακουζινός την είχε κατακτήσει και αν θυμάμαι καλά, είχε χωρίσει από τον Παναγιωτάκη. Παναγιωτάκη τον λέγανε, δεν θυμούμαι. Ναι, ναι, ο Παναγιωτάκης. Παναγιωτάκης, ναι. Το επόμενο, τώρα μιλούμε για φλερτ, είναι η κόρη μου η σοσιαλίστρια, η Αλέκη Βουγιουκλάκη, με τον Δημήτρη Πάπα Μιχαήλ. Εδώ μιλούμε για αντράκι, για στη συγκεκριμένη ταινία, μια γυναίκα η οποία ξέρει τι θέλει, έχει αυτοπεποίθηση, ψηλή αυτοεκτίμηση και βασικά παίζει ένα παιχνίδι, θετικό παιχνίδι με τον Δημήτρη Πάπα Μιχαήλ, έναν αντράκι, θα λέγαμε, το οποίο στο τέλος ήταν, πώς το λέμε, κατέληξαν μαζί. Είναι ενδιαφέρον ο κινηματογράφος να δούμε, να πάρουμε κάποια παραδείγματα. Sex and the City, στα δεξιά νομίζω είναι η Σαμάνθα, φλερτάρει για το σεξ. Θυμούμε μια φάση την οποία είχε ξαπλώσει πάνω στο τραπέζι, έβαλε σούσι πάνω της, ήταν γυμνή και ήρθε ένας νεαρός άντρας για να... Ναι. Φάει. Για να φάει. Σούσι, είχαν και ξυλάκια και σόγια, σόγια σως. Λοιπόν, πάλι είναι έναν άλλον είδους φλερτ. Είναι μια γυναίκα η οποία δεν φοβάται, είναι straightforward, δεν έχει κάποιον complex. Αυτό θέλει, είναι σωστό, δεν είναι λάθος και προσπαθεί να το πάρει. Άρα έναν άλλον είδους φλερτ. Πάντως, η κάθε μια από τις γυναίκες που συμμετείχα στην παρέα του Sex and the City είχε το δικό της τρόπο που φλερτάρει, είχε τη δική της προσωπικότητα, είχε το δικό της χαρακτήρα. Ίσως γι' αυτό το έβαλες αυτό με το Sex and the City, χάρη, για να δείξεις ότι δεν μπορεί να είναι και στην ίδια παρέα και να έχουν παρόμοιες απόψεις, αλλά ο καθένας φλερτάρει με βάση την προσωπικότητα του. Και δεν είναι και κακό, είναι καλό αυτό το πράγμα. Είναι πολύ καλό, ακριβώς. Αυτές και είναι γυναίκες, αδερφές. Είναι οι άσχημες αδερφές της Σταχτοπούτας, Σταχτοπούτας, ναι, αυτά που πήγαν στο παλάτι και προσπάθησαν να είναι ελκυστικές, αλλά τελικά δεν χαμογελάνε. Έχουμε δει και την έρευνα ότι το χαμόγελο είναι σημαντικό. Βοηθάει, άρα εδώ δεν βοήθησε καθόλου, ενώ η Σταχτοπούτα είναι, Σιντερέλα, ήταν πιο απλή, πιο έτσι χαμογελαστή,
και τελικά πήρε αυτό που ήθελε, να παντρευτεί τον πρίγκιπα. Άρα έναν άλλον είδος φλερτ, το οποίο τελικά δεν είναι αυθεντικό, είναι πάλι για όφελος, είναι αυτό που είπαμε, είναι ιδιοτελής. Θα πάμε στο επόμενο. Miss Piggy. Miss Piggy. Η Miss Piggy είναι ναρκισίστρια, έχει αυτόν το sense of entitlement, τα πάντα που θέλει πρέπει να τα έχει, χειραγωγεί το Kermit, άρα το φλερτάρει με έναν είδος χειραγώγησης, gaslighting, βασικά έχει όλα τα μεγαλομανείς, νομίζει ότι είναι η πιο ωραία, η πιο όμορφη, ότι τα ξέρει όλα κλπ. Κλπ. Και βασικά προσπαθεί με διάφορα εργαλεία χειριστικότητας να πάρει αυτό που θέλει. Αλλά εδώ φλερτάρει έτσι με επιθετικότητα, θα έλεγα, και όχι ευθέως. Μάλιστα. Αυτά είναι που έχει να μας πει ο κινηματογράφος για το φλερτ. Πάμε τώρα στο αν είναι σωστό ή λάθος. Λες, σωστό ή λάθος. Για να έλξει έναν άνδρα μια γυναίκα, πρέπει να φορέσει κάτι που να ερεθίζει την αίσθηση του αγγίγματος του. Σωστό ή λάθος του. Δεν ισχύει. Η γυναίκα για να χρειάζεται να εστιαστεί στο να έλξει τις οπτικές αισθήσεις του άντρα και όχι την αίσθηση του αγγίγματος. Άρα οι άντρες γενικά είναι εξαιρετικά πιο δεχτικοί στην αίσθηση της όρασης. Άρα ένας άντρας έλκεται πιο πολύ με το να δει κάτι παρά να το αγγίξει. Τα σύμμετρα ρούχα έχουν περισσότερο τα βλέμματα των άλλων. Ισχύει, γιατί ο πρώτος στόχος του φλερτ είναι να τραβήξουμε την προσοχή κάποιου. Άρα τα σύμμετρα ρούχα αποσπούν πολύ πιο εύκολα την προσοχή των άλλων. Λοιπόν, μ' άρεσε πολύ αυτό που έγραψες εδώ, Χάρη. Ο πιο σύντομος τρόπος να γνωρίσεις ένα άτομο είναι να οδηγήσεις μαζί του. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης υπάρχει λιγότερη πίεση και στις δύο πλευρές, ενώ το εσωτερικό του αυτοκινήτου καθώς και η θέα έξω από αυτό λειτουργούν χαλαρωτικά, αλλά ταυτόχρονα απαιτούν εγρήγορση. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί μια λιγότερο απειλητική ατμόσφαιρα και οδηγεί και τις δύο πλευρές να εκφράζονται πιο αυθόρμητα και πιο φυσικά. Φυσικά μπαίνεις με έναν άτομο που έχεις εξασφαλίσει ότι δεν είναι επικίνδυνος το ίδιο αυτοκίνητο. Το πούμε να και αυτό. Μπορείς να καταλάβεις ότι κάποιος ενδιαφέρεται για σένα όταν κάνει όλα τα παρακάτω. Δεν μιλάς για το body language, Χάρη. Όλα τα σημάδια. Τα πόδια στρέφονται προς τα μέσα, το κεφάλι γέρνει πλαγίως, αγγίζονται μέρη του σώματος. Δηλαδή κάποιος όταν σε κοιτάει, όταν έχει τα πόδια του στρεμμένα προς τα μέσα, γέρνει στο πλάι το κεφάλι, αγγίζει τον εαυτό του, υποδεικνύει μια υποτακτική, διαλλακτική συμπεριφορά. Υποδεικνύει έναν άνθρωπο ανοιχτό στη διάδραση. Όταν κάποιος κάθεται έτσι εκεί ακίνητος και απροσπέλαστος, έτσι ας πούμε όπως λέω τώρα, σημαίνει δεν ενδιαφέρεται. Λέει, σε έναν πρώτο ραντεβού μπορείς να δείξεις σε κάποιον ότι σου αρέσει, δείχνοντας άμεση στοργικότητα, για παράδειγμα, κουμπώντας το χέρι στον ώμο της ή αγκαλιάζοντας τον. Τι. Ισχύει αυτό? Παρόλο που δεν ισχύει, γιατί παρόλο που κάποιες χειρονομίες, όπως το κράτημα του, να κρατάμε το χέρι κάποιου, μπορεί να δείχνουν συναισθήματα αγάπης, είναι καλύτερα να περιμένουμε μέχρι να γνωρίσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλο. Η άμεση εκδήλωση στοργικότητας σε πρώιμο στάδιο είναι πολύ πιθανό να μεταφραστεί σε χτυτικότητα και υπερικιότητα, η οποία μπορεί να αποβεί καταστροφική, δημιουργώντας υποσυνείδητα συναισθήματα φόβου και άρα απόρρεψης. Άρα δεν είναι. Όταν αποφασίζετε για ένα γεύμα σε ένα εστιατόριο, χρειάζεται να δώσετε περισσότερη προσοχή στο εσωτερικό περιβάλλον του εστιατορίου παρά στο μενού του. Ισχύει αυτό το πράγμα, λέει ο Χάρης. Ένα ρομαντικό μέρος αποτυπώνεται πολύ πιο ισχυρά στη μνήμη από το καλό φαγητό. Έτσι, ένα όμορφο εστιατόριο με μέτρια ποιότητα φαγητό θα παραμείνει στη μνήμη ως μια όμορφη εμπειρία. Η ποιότητα του φαγητού θα ξεχαστεί πολύ σύντομα. Από την άλλη, ένα μέτριο περιβάλλον με καλό φαγητό θα παραμείνει στη μνήμη ως μια μέτρια εμπειρία. Με άλλα λόγια, το φαγητό είναι αρκετά κάτω στη λίστα των προτεραιοτήτων σας όταν ετοιμάζεστε για ένα ραντεβού. Μάλιστα. Μια γυναίκα, λέει, χαμογελάει σε έναν άνδρα και παρατηρεί ότι τα χείλη του έχουν ένταση. Είναι το σφίξιμο των χιλιών καλό ή κακό σημάδι?
Κακό σημάδι. Το σφίξιμο των χιλιών υποδεικνύει εκτεταμένη ένταση στο σώμα, άρα δείχνει αμυντικότητα και επιφυλακή. Άρα το άτομο βασικά δεν ενδιαφέρεται. Στους άντρες συνήθως αρέσει όταν οι γυναίκες φορούν άρωμα. Ισχύει αυτό? Εννοείται, το χάρης, γι' αυτό εξάλλου υπάρχει μια τεράστια βιομηχανία πίσω από τα αρώματα. Η αίσθηση της όσφρησης παίζει σημαντικό ρόλο στην έλξη των φύλων, ωστόσο ένας άνδρας μπορεί να ελκυθεί εξίσου από την φυσική μυρωδιά της γυναίκας. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, καμία έρευνα δεν έχει αποδείξει ότι ένα άρωμα αποτελεί πιο αποτελεσματικό μέσο έλξης ενός άνδρα από τη φυσική μυρωδιά της γυναίκας. Όλα τα άλλα είναι marketing. Ποιες είναι οι τελικές σου σκέψεις, Χάρη μου, γύρω από αυτό το ζήτημα που διάβαμε σήμερα? Κοίταξε, είναι ένα νομίζω πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Είναι στα γονίδια μας, υπάρχει από πολύ παλιά, υπάρχει σε όλους τους πολιτισμούς. Οι άνθρωποι φλερτάρουν για διαφορετικούς λόγους, για το σεξ, για διασκέδαση, να κάνουμε σχέση κλπ. Οι άντρες, υπάρχουν 7 τρόποι που φλερτάρουν άντρες, όχι. Μπορεί να υπάρχουν 100, απλά μιλήσαμε για μόνο 7. Επίσης, το άλλο συμπέρασμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο. Γενικά η πλειοψηφία δεν καταλαβαίνει ότι ο άλλος ή άλλοι μας φλερτάρει. Δεν το καταλαβαίνουμε, όμως υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά, κάποια πράγματα που μπορούμε να προσέξουμε. Δυστυχώς, πάρα πολλοί χρησιμοποιούν άντρες ή γυναίκες, γιατί δεν είναι ξεκάθαροι. Το φλερτ μπορεί να γίνει επίσης βλάβερο, μπορεί να γίνει βλάβερο, γιατί κάποιος μπορεί να φλερτάρει, αλλά να είναι δόλιος ο σκοπός του. Η ματέωση σίγουρα για κάποιους είναι πιο εύκολη παρά κάποιους άλλους. Ο φόβος της απόρριψης μας κρατάει ελεύθερους. Πολλοί φοβούνται να μιλήσουν σε κάποιον και μένουν μόνοι τους, παρόλο που θέλουν σχέση. Το φλερτ είναι καλό για την ψυχική μας υγεία. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι διαφέρουμε στην ικανότητα μας, στην αυτοπεποίθηση μας να φλερτάρουμε. Σήμερα μιλάμε επίσης για το διαδικτυακό φλερτ που δεν υπήρχε παλιά και είναι ένα μέρος της ζωής μας. Ξέρω πολλά ζευγάρια που έχουν παντρευτεί και έχουν κάνει σχέσεις από το διαδίκτυο. Και το τελευταίο πράγμα, υπάρχουν μύθοι και αλήθειες για το φλερτ. Και το μήνυμα μου είναι: βγείτε έξω και φλερτάρετε. Αυτό είναι το μήνυμα μου. Δεν έχετε να χάσετε κάτι. Όταν εκθέσουμε τον εαυτό μας, π.χ. σε αυτόν που φοβόμαστε, την απόρριψη ή την ματέωση, τότε παθαίνουμε ένα νοσία και μετά φλερτάρουμε. Άρα το φλερτ είναι πολύ όμορφο πράγμα και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω στις θεάτριες και τους θεατές, να βγουν έξω να φλερτάρουν. Τι πιο όμορφο πράγμα και για αυτόν που φλερτάρει, αλλά και για αυτόν που λαμβάνει. Το δέχεται το φλερτ. Χάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έδωσες πάρα πολλές πληροφορίες για τη σύγχρονη έρευνα. Μας εξήγησες το breadcrumbing, που είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον όρος για να το χρησιμοποιούμε. Να είσαι καλά. Φιλιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά. Γεια σου, Χάρη μου. Γεια.